Σε ένα νέο ιδιότυπο, lockdown τίθενται από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους. Χωρίς τεστ για κορονοϊό, οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν σε λίγες ημέρες ούτε να δουλέψουν, ούτε να συνεργαστούν με το δημόσιο, αλλά ούτε να ψωνίσουν και να διασκεδάσουν. Το νέο αυτό μέτρο δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση από όλους. Δεν θέλω να πω κάτι γιατί μας έχουν τρελάνει και έτσι άστο. Τι να πω. Άλλοι πάλι βλέπουν με θετική ματιά τις κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης. Είμαστε εμβολιασμένοι όλοι. Και πίνουμε το καφεδάκι μας, το πρωινό καφεδάκι. Οπότε δεν αλλάζει κάτι για σας. Όχι, όχι. Τι να αλλάξει. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει τα εμβόλια, δεν αλλάζει κάτι. Πάμε για την τρίτη δόση. Πώς σας φαίνονται αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται για τους ανεμβολιαστούς? Εντάξει, δεν είναι καλά, αλλά πιστεύω θα πρέπει να εμβολιαστούν. Ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση στο πρόβλημα. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι πανδημία και θα πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι να κάνουν εμβόλιο. Δεν υπάρχει πισωγυρίσματα. Πρέπει πραγματικά πολλέ. Όλοι στη ΜΕΘ, στα νοσοκομεία, γεμάτοι αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα εισέρχονται μόνο με PCR ή rapid test σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, χώρους εστίασης και εμπορικά καταστήματα. Γεγονός που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες. Κάθε έμπορος πλέον στο κατάστημά του θα πρέπει να ελέγχει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και αν δεν είναι εμβολιασμένοι καταναλωτές, rapid ή μοριακό για να μπει στο κατάστημα. Είναι βέβαιο ότι το μεγαλύτερο βάρος, το οικονομικό τουλάχιστον και της ταλαιπωρίας από τα μέτρα που αναβδομάδα ανακοινώνει η κυβέρνηση, το σηκώνει ο εμπορικός κόσμος, ο κόσμος της εστίασης κυρίως, αλλά και οι εμπορικές επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι ανέφικτο όλο αυτό και σύν της άλλης θα είναι και κατασταλτικό για την αγορά και για την κίνηση. Βάζουν τον κόσμο να μαλώσουν με τους μαγαζάτορες. Είναι που είναι κρίση, περνάνε. Τώρα κάνουν και αυτό. Δεν είναι σωστό. Εγώ έτσι θεωρώ. Νομίζω ότι αυτή η αστάθεια είναι το πρώτο που είναι τρομερά ενοχλητικό και είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστούν και οι πελάτες μας, αλλά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Τα κομμωτήρια αποτελούν επίσης έναν κλάδο ο οποίος εντάσσεται στα νέα αυτά μέτρα, καθώς κάθε ανεμβολίαστος πολίτης θα πρέπει να εισέρχεται μετά την επίδειξη αρνητικού rapid test στο χώρο. Δεν μπορούμε από τη στιγμή που λέμε να έρθει ο πελάτης μας μέσα να τον κάνουμε rapid test. Δεν είναι εύκολο για μας. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε 30 χρόνια και είναι πελάτης μας. Να του θέσουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή στην ουσία θα γίνουμε αστυνομικοί των καταστημάτων μας. Ο κόσμος νιώθει πια πολύ πιεσμένος. Πιστεύω ότι όλο αυτό είναι καταπιεστικό. Δεν θα έπρεπε να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις. Θα έπρεπε ο κόσμος να ενημερωθεί για το εμβόλιο και να πάει να το κάνει με τη θέλησή του και όχι με αυτόν τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση. Ναι, να κάτσει και ανεμβολιαστούς, να κάτσει λίγο μακριά. Γιατί να μην κάτσει δηλαδή. Ο λόγος ποιος. Όλα αυτά έξοδα είναι. Τα μαγαζιά βουγκάνια αυτή την ώρα. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα που κάνουν. Ζορίζουν τα μαγαζιά. Αφού βλέπουν ότι δεν τραβάει. Γιατί το κάνουν αυτό δηλαδή. Ας βρει τον τρόπο η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα τους και να εμβολιαστούν. Μην ρίχνουν το βάρος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε, γιατί όταν θέλουν βρίσκουν τον τρόπο και κάνουν έλεγχο σε εμάς. Έχουν τον τρόπο. Δυστυχώς είναι ένα μέτρο το οποίο είναι απαράδεκτο, ένα μέτρο το οποίο είναι ανέφικτο για τα καταστήματα, καθώς ζητάμε ρευστότητα, περιμένουμε τη ρευστότητα, περιμένουμε ο καταναλωτής να βγει έξω να ψωνίσει και αυτή τη στιγμή αυτό που μας κάνουν είναι το αντίθετο. Για πολλούς η κατάσταση είναι τόσο άσχημη που αναγκάζονται δυστυχώς να βάλουν κλειδί στην πόρτα τους και ίσως να μην ξανανοίξουν και ποτέ την επιχείρησή τους. Έχουμε εικόνα πώς είναι αυτή. Τι να σας πω, ότι υπάρχει μία μείωση των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Δημοτήχου γύρω στο 40%.